Κύριε Υπουργέ, την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει με φιέστες τα COVID-free νησιά και ετοιμάζεται για το πολυπόθητο άνοιγμα του τουρισμού, η Ικαρία τις δύο τελευταίες εβδομάδες μετρά καθημερινά νέα κρούσματα και παραμένει στο βαθύ κόκκινο. Η κατάσταση αυτή από μόνη της γεννά ανησυχία, πόσο μάλλον που τόσο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και το νοσοκομείο της Ικαρίας που καλείται να καλύψει τον πληθυσμό της Ικαρίας, των Φούρνων και της Θήμενας, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, όλους αυτούς τους μήνες παραμένει σε τραγική κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ούτως ή άλλως αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας του νησιού, που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, όπως και της δικής σας, παραμένουν το ίδιο υποστελεχωμένες. Οι κλινικές του νοσοκομείου της Ικαρίας καλύπτονται από μόλις ένα γιατρό σε μια σειρά ειδικότητες, παθολόγου, καρδιολόγου, παιδίατρο, γυναικολόγο, ενώ ένας αναισθησιολόγος υπηρετεί στο νοσοκομείο, ο οποίος μάλιστα πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αντικατάστασής του, θέτοντας ουσιαστικά σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής. Μια σειρά ειδικότητες ελείπουν πλήρως από το νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα πνευμονολόγος, μάλιστα σε ένα νοσοκομείο που έχει ενταχθεί στο σχέδιο καταπολέμησης του COVID, ενώ μετά από μακροχρόνιες διεκδικήσεις, το νοσοκομείο απέκτησε επιτέλους σύγχρονο αξονικό τομογράφο, τώρα όμως δεν έχει ακτινολόγο για να λειτουργήσει τον αξονικό τομογράφο. Αν παράλληλα ληφθεί υπόψη ότι ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων, περίπου το 1 τέταρτο, είναι συμβασιούχοι που λύγει η σύμβασή τους μέχρι το τέλος της χρονιάς, καταλαβαίνει κανείς ότι τα προβλήματα γιγαντώνονται. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα με τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, όπως τους αναπνευστήρες, αλλά και την έλλειψη μεθ και μάθ, ενώ παράλληλα το ΕΚΑΒ δεν διαθέτει τον απαιτούμενο στόλο και προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού. Το ήδη υπάρχουν ελλειπές προσωπικό σηκώνει το βάρος για τον εμβολιασμό των κατοίκων του νησιού, ενώ σε αυτές τις συνθήκες η διοίκηση του νοσοκομείου αναζητεί, παρακαλούμε, χορηγίες να καλύψει τις ανάγκες σε αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή PCR test, τα οποία έχουν εξαντληθεί. Ενώ μέχρι λίγο καιρό πριν βρισκόταν μόνο ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να ελέγχει όλους τους κατοίκους του νησιού. Με δεδομένο λοιπόν αυτές τις δυνατότητες των δομών υγείας, οι συνθήκες που διαμορφώνονται με το άνοιγμα της εστίασης εν όψη και της έναρξης της τουριστικής περιόδου προδιαγράφουν δυσίωνο το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε τι μέτρα θα πάρετε για την ενίσχυση της δομής του ΕΟΔΗ, ώστε να γίνεται στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση του πληθυσμού με μαζικά τεστ, για τη διασφάλιση επάρκειας σε τεστ διάγνωση και την προμήθεια του νοσοκομείου με εκατοντάδες μοριακά τεστ, τα οποία θα συνδράμουν στην ακριβή διάγνωση της νόσου, προκειμένου να ελέγχονται και οι ταξιδιώτες που θα φτάνουν το επόμενο διάστημα στο νησί, και για να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να στελεχωθεί πλήρως τόσο το νοσοκομείο της Ικαρίας, όσο και οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας, και να μονιμοποιηθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται ήδη σε αυτό. Και βέβαια για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται σταθερά οι ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομνηνάκα. Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσω ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κύριο Βασίλειος Κοντοζαμάνης. Κύριε Κοντοζαμάνη, 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Κομνηνάκα, να σας ενημερώσω καταρχάς για τα στοιχεία που αφορούν τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ικαρίας. Έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού γιατρών. Μία θέση επιμελητή Β αναισθησιολογίας, μία θέση επιμελητή Β παιδιατρικής, μία θέση επιμελητή Β δοντιατρικής, επιμελητή Β χειρουργικής, 2 θέσεις ιατρικής βιοπαθολογίας, μία θέση διευθυντή καρδιολογίας, 2 επιμελητές Β ακτινολογίας και μία θέση διευθυντή νεφρολογίας. Υπάρχουν και θέσεις οι οποίες απέβησαν άγονες κατά την προκήρυξή τους, μία θέση διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, μία θέση επιμελητή Β γενικής ιατρικής, μία θέση επιμελητή Β νευρολογίας και μία θέση επιμελητή Β αμευτικής γυναικολογίας και μία θέση επιμελητή Α ακτινολογίας.
και μία θέση επιμελητή Α κτηνολογίας, μία θέση επιμελητή Α νευρολογίας και μία θέση διευθυντή εσωτερικής παθολογίας. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου. Περαιτέρω έχουν τοποθετηθεί 3 επικουρικοί γιατροί, ειδικότητας οριλά, παιδίατρος και παθολόγος, 6 ΔΕΕ βοηθοί νοσηλευτών και 20 στον αριθμό άτομα επικουρικό, προσωπικό, νοσηλευτικό κλπ. Όπως βοηθοί νοσηλευτών, νοσηλευτές, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων, βοηθοί θαλάμων, μεταφορείς ασθενών. Ως προς την ύπαρξη ενός παθολόγου και ενός καρδιολόγου που επισημαίνεται και σύμφωνα με όσα σας προανέφερα, σύντομα θα γίνουν 2 και σε συνέχεια της προκήρυξης μιας θέσης διευθυντή εσωτερικής παθολογίας και μια θέση σε διευθυντή καρδιολογίας. Αφενός έχει αποδεχθεί τη θέση μια γιατρός παθολόγος και αναμένεται το ΦΕΚ πρόσληψης και αφετέρου ήδη διορίστηκε ένας διευθυντής καρδιολόγος. Επιπλέον υπηρετούν οι 2 παιδίατροι, ένας μόνιμος και ένας επικουρικός, ενώ αναμένεται η μετάθεση μιας ιατρού μευτικής γυναικολογίας, οπότε θα γίνουν και 2 ημευτήρες γυναικολόγοι. Σε σχέση με την επικείμενη συνταξιοδότηση του μοναδικού υπηρετούντα αναισθησιολόγου, έχουν γίνει ήδη ενέργειες για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης μιας θέσης αναισθησιολόγου βαθμίδος επιμελητή Α. Και γνωρίζουμε όλοι βεβαίως, και εσείς, γιατί προέρχεστε από μια νησιωτική περιοχή, ότι υπάρχει γενικότερη έλλειψη αναισθησιολόγων, γι' αυτό και η αναισθησιολογία ανήκει στις λεγόμενες άγονες ειδικότητες και το Υπουργείο Υγείας περαιτέρω μελετάει τη λήψη μέτρων για την προσέλκυση αυτών των γιατρών στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Σε σχέση με τις ειδικότητες του νευρολόγου και του ψυχιάτρου που δεν καλύπτονται, υπάρχει συνεργασία με το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ και οι γιατροί αντίστοιχης ειδικότητας παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς στην Ικαρία είτε μέσω τηλεϊατρικής ή με επισκέψεις τους στο νησί. Αναφορικά με τη μονάδα τεχνητού νεφρού, διορίστηκε διευθυντής νεφρολογίας και πρόκειται να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη του έργου ανάπτυξη μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας, αφού εγκρίθηκαν οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές και η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να έρθω τώρα στον αριθμό των κρουσμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα του Πάσχα καταγράφηκε μόλις το 3ο κρούσμα. Έκτοτε, βέβαια, παρουσιάζεται μια αύξηση που πιθανώς οφείλεται στην χαλάρωση που σημειώθηκε τις ημέρες του Πάσχα και γι' αυτό και η περιοχή τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης, που αυτό σημαίνει ότι διενεργήθηκαν αυξημένοι έλεγχοι. Και ειδικότερα, να σας αναφέρω ότι στην Ικαρία εδρεύει και πραγματοποιεί μαζικούς ελέγχους μια κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, ενώ όποτε παρίσταται ανάγκη δραστηριοποιείται και δεύτερο κλιμάκιο για την πραγματοποίηση μαζικών ελέγχων, όπως έγινε και το τελευταίο διάστημα. Και όσον αφορά τα αποθέματα των PCR διαγνωστικών ελέγχων, αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά και αναμένεται άμεσα νέα παραλλαγή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει έλλειψη και εφόσον χρειαστεί, τα δείγματα αυτά μεταφέρονται σε άλλες περιοχές προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγνωστικός έλεγχος. Σημειωτέων δε ότι οι ταξιδιώτες με καράβι αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν μεταξύ άλλων ολοκληρώσει τουλάχιστον 14 μέρες πριν την έλευσή του στον εμβολιασμό για κορονοϊό και να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό, να έχουν διαγνωστεί αρνητική είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR και εντός των τελευταίων 72 ώρων πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε να έχουν προβεί σε ταχύ διαγνωστικό έλεγχο, είτε με rapid test, είτε σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με self-test εντός 24 ώρων πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Και υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, όπως γνωρίζετε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την μη εξάπλωση και την διάγνωση συμπολιτών με κορονοϊό, κυρίως ασυμπτωματικών ασθενών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη μετάδοση και τη διασπορά του ιού. Επομένως, κατά την είσοδο στο νησί, δεν παρήσατε ανάγκη διενέργειας τεστ στους ταξιδιώτες, εφόσον έχουν ακολουθηθεί όλες αυτές οι διαδικασίες και πληρούνται, έχουν προβεί στους απαραίτητους ελέγχους διαγνωστικούς και έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα
στοιχεία στις πλατφόρμες που λειτουργούν για κάθε ταξιδιώτη που έρχεται στο νησί, ενώ κατά την έξοδο υπάρχει εναλλακτική της διενέργειας τεστ αυτοδιάγνωσης. Και τέλος, σε σχέση με την πορεία των εμβολιασμών, σύμφωνα με τα στοιχεία τα διαθέσιμα 15/5/2021 από την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας εμβόλιο.gov.gr, σε σύνολο 10.000 κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6.513 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 2.397 είναι και με τις δύο δόσεις. Και επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας, ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του νοσοκομείο Ικαρίας για το τρέχον έτος έχουν προβλεφθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ και εξ αυτών έχει ήδη λάβει το νοσοκομείο 431.000 για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και βεβαίως σε οποιαδήποτε περίπτωση και εφόσον παραστεί ανάγκη, υπάρχουν επιπλέον πιστώσεις οι οποίες χορηγούνται και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία και του νοσοκομείου Ικαρίας. Αυτό ισχύει βεβαίως και για το σύνολο των υγειονομικών δομών της χώρας, πόσο μάλλον μια υγειονομική δομή που βρίσκεται στην νησιωτική Ελλάδα, όπου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπα, και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καλύψουμε τα κενά στις δομές αυτές, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ιατρικό προσωπικό. Και για το λόγο αυτό, όπως το έχουμε πει άλλωστε, εξετάζουμε την παροχή επιπλέον κινήτρων προκειμένου να δώσουμε το κίνητρο σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό να υπηρετήσει σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Κομνινάκα, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, στην απαρίθμηση των διάφορων ειδικοτήτων που, όπως είπατε, προκηρύχθηκαν και πρόκειται να προσληφθούν το επόμενο διάστημα στο νοσοκομείο της Ικαρίας, παραλείψατε, δεν ξέρω αν τυχαία ή γιατί δεν μιλάμε για τέτοιου είδους θέσεις, τη λέξη μόνιμες προσλήψεις. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, και επειδή τυχαίνει να γνωρίζουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών και τη γνωρίζουμε στο πετσί μας πολλά χρόνια τώρα, αυτό δεν είναι ένα καινούριο περιστατικό, να κάθε τρεις και λίγο να παραμένουν τα νοσοκομεία με ένα γιατρό ανά ειδικότητα, με τεράστιες ελλείψεις και κενά σε κρίσιμες ειδικότητες, αλλά είναι μια διαχρονική κατάσταση που τη βιώνουν τόσο οι κάτοικοι της Ικαρίας όσο και οι κάτοικοι των άλλων νησιών, που σταθερά βλέπουν τις ανάγκες τους για σταθερή περίθαλψη υγείας να μπαίνουν στο κρεβάτι του προκρούστη ανάλογα με το πότε κάθε φορά θα δεήσει το Υπουργείο να καλύψει βασικές ανάγκες υγείας. Είναι χαρακτηριστικό, όπως περιέγραψε και στην πρωτολογία μου, ότι τα διάφορα τραγελαφικά που δημιουργούνται κατά διαστήματα, όπως για παράδειγμα ότι για χρόνια περιμένανε τον αξονικό τομογράφο και με την απόκτηση σύγχρονου αξονικού τομογράφου το νοσοκομείο Ικαρίας έμεινε χωρίς ακτινολόγο. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού που δημιουργήθηκε μετά από διεκδικήσεις πολλών ετών, δεν λειτουργούσε γιατί δεν υπήρχε νεφρολόγος. Μόλις προσλήφθηκε νεφρολόγος, ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί όλα τα αναγκαία όργανα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Επομένως, ο νεφρολόγος αποσπάστηκε στη Λίμνο, όπου και εκεί αντιμετωπίζει παρόμοια κατάσταση υποστελέχωσης και ελλείψεων. Και το αποτέλεσμα είναι οι νεφροπαθείς του νησιού να συνεχίζουν να πηγαίνουν στη Σάμο με τη γνωστή δύσκολη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ακόμα, όπως επισημάνατε και σήμερα, είναι χαρακτηριστικό. Μιλάτε για ότι καλύπτονται οι ανάγκες σε PCR, όμως δεν απαντάτε γιατί σταθερά αναζητάει η διοίκηση του νοσοκομείου χορηγίες για να καλύπτει τα αντιδραστήρια για τα μοριακά τεστ και δεν καλύπτονται αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ένα νοσοκομείο που θεωρείται ότι είναι ενταγμένο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού λειτουργεί
χωρίς πνευμονολόγο, δεν διαθέτει ΜΕΘ και ΜΑΒ, δεν διαθέτει ακτινοδιαγνώστη, ενώ αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ο αναπνευστήρας που υπάρχει, ο ένας και μοναδικός αναπνευστήρας που υπάρχει στο νοσοκομείο για κάποιον ασθενή, τότε αυτόματα δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ενδεχομένως στο χειρουργείο αν υπάρξει κάποιο έκτακτο περιστατικό. Να λοιπόν πως μετατρέπεται το ΕΣΥ σε σύστημα υγείας μιας νόσου, γιατί για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της πανδημίας οφείλουν να παραλύσουν οι άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου. Και εφόσον βέβαια δεν καλύπτονται έγκαιρα και με επάρκεια όλες οι ανάγκες σε εξοπλισμό στο νοσοκομείο. Η κατάσταση λοιπόν που περιέγραψα για το νοσοκομείο της Ικαρίας δεν καλύπτεται ούτε από τη σημερινή σας απάντηση, που σταθερά δεν μιλάει για μόνιμες προσλήψεις όλου του επαρκού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και βέβαια αφήνει για άλλη μια φορά εκτεθειμένη την κυβέρνηση, γιατί επιβεβαιώνει την ανησυχία που υπάρχει ότι για δεύτερη φορά επιχειρεί να ανοίξει τον τουρισμό υπακούντας μόνο στις επιταγές και στα υγειονομικά πρωτόκολλα των μεγάλων τουριστικών και μεταφορικών εταιριών, εναποθέτει όλη την ανάσχεση της πανδημίας στην αυτοδιάγνωση των self-test αλλά και στον αναγκαίο εμβολιασμό, που εκτός το ότι απέχει πολύ από το να είναι μαζικός, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστεί στα αναγκαία μέτρα προστασίας και θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, που δυστυχώς παραμένει ακόμα ανεπαρκέστατη. Απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τους κατοίκους της Ικαρίας, δεν δίνουν απαντήσεις, δεν δίνουν ούτε η σημερινή απάντηση, πολύ περισσότερο δεν δίνει απάντηση η μέχρι τώρα κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, με το να καλύπτεται μία τρύπα, να το πούμε έτσι, σε ένα νοσοκομείο, ανοίγοντας ταυτόχρονα μια άλλη σε ένα άλλο. Γι' αυτό σας καλούμε να δεσμευτείτε ότι οι προσλήψεις του προσωπικού θα είναι μόνιμες για να καλύπτουν σταθερά τις ανάγκες του πληθυσμού, ότι θα αυξηθεί η χρηματοδότηση για να μπορέσουν να αποκτήσει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό σε αναπνευστήρες, αντιδραστήρια, διαγνωστικά τεστ κλπ. Και βέβαια να ενισχυθούν, να είναι σταθερά, να παραμείνουν σταθερά οι μονάδες του ΕΟΔΗ στο νησί, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την επιδημιολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα στις συνθήκες ανοίγματος του τουρισμού.